Τώρα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο υγειονομικό σκέλος της κρίσης και βεβαίως στην επιχείρηση επιστροφή στην κανονικότητα. Πάμε να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά με τη βοήθεια του καθηγητή μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του κ. Αλκιβιάδη Βατόπουλου, με τον οποίο και θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αφού βεβαίως σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και για την υπομονή σας. Εσάς, επειδή ακούσαμε σήμερα, κύριε Βατόπουλε, τον κύριο Τσιόδρα να παραδέχεται με έναν τρόπο ότι ένα ρίσκο από το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων ή ακόμη και των νηπιαγωγείων υπάρχει. Δεν θεωρείτε ότι είναι εύθραυστη αυτή η ισορροπία? Εσείς θα λέγατε στην Επιτροπή το ναι να ανοίξουν και τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία? Κοιτάξτε, σε ό,τι γίνεται υπάρχει ένα ρίσκο. Από τη στιγμή που άνοιξε το lockdown, ό,τι και να κάνουμε περιέχει ρίσκο. Ναι. Είτε ανοίγουν τα γυμνάσια, είτε τα λύκεια, είτε οι ταβέρνες, είτε τα αεροπλάνα, είτε οτιδήποτε, περιέχει ένα ρίσκο. Αυτό που λέμε calculated risk στα αγγλικά, δηλαδή ένα ρίσκο το οποίο ελπίζουμε ότι είναι διαχειρίσιμο. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια το λέω και με αυτή την έννοια την είπε ο κ. Τσιόδρας. Δηλαδή ναι. Η εναλλακτική λύση που έχουμε είναι να μείνουμε... να κλειδώσουμε τα παιδιά στα σπίτια μέχρι να βγει το εμβόλιο, δηλαδή για την επόμενη διετία. Το οποίο δεν νομίζω ότι είναι κάτι που αποδέχεται κανείς ως εναλλακτική λύση. Ωστόσο, επειδή το ρίσκο φαντάζομαι συσσωρεύεται, έτσι. Όλα θέμα πιθανοτήτων είναι σε αυτή την ιστορία, αν δεν κάνω λάθος. Μήπως είναι αχρίαστο ρίσκο και το να ανοίξουν τα δημοτικά, αν σκεφτεί κανείς ότι προφανώς δεν θα πάθουν τα παιδιά τίποτα να χάσουν άλλες 10 μέρες, 15 μαθημάτων. Έχουν ήδη χάσει 2,5 μήνες, ούτε πανελλαδικές δίνουν, ούτε τίποτα. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι σωστά που λέτε και εγώ δεν θα ήθελα να... σαν έχω μια προσωπική άποψη ότι δεν θέλω να παίρνω θέση σε θέματα τα οποία είναι υπό συζήτηση σε μια επιτροπή. Δεν θέλω να λέω την προσωπική μου άποψη σε ένα θέμα το οποίο είναι υπό συζήτηση. Θα πω και εγώ τα υπέρ και τα κατά. Καταρχήν θα πω ότι τα παιδιά έτσι και αλλιώς δεν είναι κλειδωμένα σπίτι τους, είναι καλός ο καιρός, είναι στα πάρκα, είναι στους δρόμους, είναι στις πλατείες, κάνουν παρέα με τα άλλα τα παιδάκια. Ναι. Δηλαδή έτσι και αλλιώς δεν είναι κλειδωμένα στο σπίτι τους να προφυλάσσονται. Mm-hmm. Συνεπώς το να πάνε στο σχολείο ο παραπάνω κίνδυνος δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος. Τώρα, αυτό είναι έτσι ένα θέμα από πλευράς υγείας. Από εκεί και πέρα, το να πάνε τα παιδιά 15 μέρες στο σχολείο, όπως είπατε, ίσως να μην εξυπηρετεί τίποτα, πέρα από ένα παραπάνω άγχος στους γονείς. Είναι μια πρόβα generale για να δείτε εν ώψη Σεπτεμβρίου, γιατί προφανώς κάποτε πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Όλοι συμφωνούμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Είναι μια πρώτη εξοικείωση των μικρών παιδιών με τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να κρατάνε από Σεπτέμβριο, ας πούμε. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε κανείς να το πει. Ή εν πάση περιπτώσει, το να μένουν τα παιδιά εκτός σχολείου από το Μάρτιο μέχρι το Σεπτέμβριο είναι μια πολύ μεγάλη απόσταση. Ενώ σπάζοντας λιγάκι αυτή την απόσταση στη μέση, έτσι με έστω και με 15 μέρες, πόσο θα είναι, 3 εβδομάδες, είναι και ένα. Και επειδή όλα τα γενικώς τα πράγματα πάνε πολύ καλά μέχρι τώρα, δηλαδή το ρο, το περίφημο είναι 0,35, έχει πέσει πάρα πολύ. Αισθάνεται κανείς ότι μπορεί να ανοίξει λίγο παραπάνω την κοινωνία και μην ξεχνάτε ότι τα δημοτικά είναι πολύ σημαντικά γιατί τα μικρά τα παιδάκια θέλουν και τους γονείς τους, δηλαδή θα απεγκλωβιστούν οι γονείς ενδεχόμενα από την υποχρέωση να πάρει τη δουλειά τους. Ναι. Γιατί μια οικονομία δεν μπορεί να ανοίξει αν οι γονείς πρέπει να είναι στο σπίτι αντί για τις δουλειές τους. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, θέλω να πω, αν το δει κανείς συνολικότερα, θα δει ότι υπάρχει ένα ρίσκο. Όπως είπαμε, υπάρχουν παντού ρίσκα σε όλα αυτά που κάνουμε. Ναι. Και είμαστε υποχρεωμένοι να τα λάβουμε έτσι κι αλλιώς. Αυτά είναι τα υπέρ και τα κατά, ας πούμε. Τώρα, τι θα γίνει, η κυβέρνηση θα αποφασίσει. Ό,τι και να αποφασίσει, θα έχετε υπέρ και τα κατά. Γενικώς ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ που λένε, καλά πήγε. Ναι. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Ελπίζω να μην έχουμε στο μέλλον. Αυτό που με ανησυχεί εμένα είναι μήπως όλες αυτές οι συγκεντρώσεις στις πλατείες που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, πώς θα βρούμε μπροστά μας τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Αυτές δεν έχουν μετρηθεί ακόμη επιδημιολογικά, όχι, σωστά? Όχι. Εντάξει, είναι 15 μέρες. Εγώ πιστεύω η μέση διάρκεια
του χρόνου πρόσφαση είναι γύρω στις 10 μέρες, όπου ναι, θα το δούμε αν συμβεί κάτι. Άρα κύριε Βατόπουλε, έχει αρχίσει να μετριέται η διαδικασία εξόδου από την καραντίνα? Ναι, προφανώς. Σιγά σιγά έχει αρχίσει και σας λέω τουλάχιστον τα σημερινά νούμερα που είδαμε, αλλά και κάποια άλλα στοιχεία που είδαμε εμείς πιο λεπτομερώς, ναι, δείχνουν ότι μέχρι στιγμής η πορεία της επιδημίας είναι σαφώς καθοδική. Αυτό τώρα για έναν αβαΐ, διαθέτοντα μόνο την απλή λογική, είναι μια απορία. Πώς είναι δυνατόν όταν ήμασταν κλεισμένοι στο σπίτι να είχαμε 20, 30, 40 νέα κρούσματα τη μέρα και τώρα που σιγά σιγά αρχίζουμε να μετράμε τις συνέπειες από το ότι βγήκαμε από το σπίτι, αρχίσαμε να πηγαίνουμε στις δουλειές μας κλπ. Να είναι πολύ μικρότερα πολύ λιγότερα τα κρούσματα και να πέφτει ακόμα, και αυτό που λέτε, ρο-0. Ακόμα είμαστε στο... Δηλαδή αυτά τα κρούσματα τώρα κολλήσανε την εποχή που ήμασταν κλεισμένοι, mm-hmm, ακόμα. Ναι. Αλλά γενικώς, επειδή δεν κυκλοφορεί πολύ ο ιός, ελάχιστα γίνονται χιλιάδες εξετάσεις κάθε μέρα και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο και στο αιμοδοσία και στις κινητές μονάδες, παντού γίνονται εξετάσεις, ελάχιστες βγαίνουν θετικές. Mm-hmm. Άρα ο ιός έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Ναι. Τονίζω το σχεδόν. Αυτή τη στιγμή είμαστε σαν μια πυρκαγιά, έχει σχεδόν φύση, αλλά υπάρχουν κουκουνάρια αναμένα που και που. Ναι. Τα οποία πάντα πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό. Και θα φυσήξει αέρας από φθινόπωρο, κύριε Βατόπουλε? Κοιτάξτε, αναμένεται με αλφαλιώτα μία... Εγώ θα εκπλαγώ να μην έχουμε, θα εκπλαγώ ευχάριστα να μην έχουμε μια μικρή άνοδο των κρουσμάτων το... Ναι. Στο προσεχές μέλλον. Μάλιστα. Και γι' αυτό θέλω να πω, πω δύο πράγματα. Θα πω δύο πράγματα που είναι αντιφατικά. Από τη μια μεριά, ο κόσμος να μην φοβηθεί αν δει να αυξάνουν τα κρούσματα, μην πανικοβληθεί. Mm-hmm. Από την άλλη τη μεριά όμως, και αυτή είναι η αντίφαση, να μην εφησυχάζει. Μάλιστα. Δηλαδή, από τη μια μεριά, να μην φοβηθούμε αν δούμε, ξέρω εγώ, τα δύο κρούσματα γίνουν 10, ναι, αλλά να μην φυσικά δεν βαριέσαι και 10 κρούσματα τι είναι. Mm. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί συνέχεια και θα πρέπει να μετριάσουμε τους μη αναγκαίους ρίσκους. Μάλιστα. Δηλαδή, ας πάνε τα παιδιά σχολείο, αλλά μην πηγαίνουμε στις πλατείες 100 άνθρωποι όλοι μαζί, εφόσον αυτό μπορούμε να τα αποφύγουμε. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Παρακαλώ, που είχαμε παρακαλώ και για όσα διαφωτιστικά για άλλη μια φορά μας είπατε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας. Κυρίες και κύριοι, λίγες απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε τον κύκλο των πολιτικών μας συζητήσεων.